στα Καλάβρητα, μια πόλη που έζησε τον ναζισμό, την κατοχή και πλήρωσε με μαζικές εκτελέσεις, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν ανήρτησε στο προσωπικό του ιστολόγιο την εξής άποψη υπέρ της Χρυσής Αυγής. Δεν δίνεμαι να κατανοήσω πώς και γιατί οι ιδέες της Χρυσής Αυγής είναι ανατρεπτικές και γιατί δεν είναι το ίδιο ανατρεπτικές ή επικίνδυνες και οι ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ ή του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος. Αυτά που είπε πραγματικά είναι προσβολή για όλους εμάς τους Καλαβρητινούς. Δεν πειράζει. Πριν 70 χρόνια ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Ποιοι άραγε κυριολεκτικά έκαψαν την Αθήνα στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος, δεν ήσαν τα ανατρεπτικά στοιχεία που εντάσσονται στις γραμμές των κομμάτων της αριστεράς. Οι οπαδοί της κάποτε ονομάζονταν αναρχοκομμουνιστές. Σήμερα άλλαξαν όνομα. Όχι όμως και ιδέες. Εκεί, στην οδό Σταδίου, στο κατάστημα της Μαρφίν, κάτια και η δική μας, η Αγγελική από το Αίγιο, έγκυος 6 μηνών. Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος επιτέθηκε και στο βουλευτή του Πασόκ, Μίμη Ανδρουλάκη. Οργή μας προκάλεσε η στάση του βουλευτή, κ. Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος αρνήθηκε να λάβει μέρος στην ορκομοσία της Βουλής, επειδή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου παρίστανται οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Καμία σχέση η Εκκλησία με το. Με τα πολιτικά και με όλα αυτά τα πράγματα. Ο απροσκύνητος Μητροπολίτης κατήγγειλε τον αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής από το Προεδρικό Μέγαρο και τον κομπλεξαρισμό του Μίμη Ανδρουλάκη. Ο ρόλος της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας είναι εθνικός και πράττει προς τη σωστή κατεύθυνση όταν δεν ασπάζεται πολιτικές θέσεις. Ο λαός, ο κλήρος και οι ιεράρχες του όμως έχουν θέση μέσα στην ελληνική κοινωνία και οφείλουν να έχουν άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν μπορούμε στα Καλάβρητα να ακούμε για φασισμό. Κύκλοι της Αρχιεπισκοπής Αθηνών επισήμαναν ότι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος εκφράζει την προσωπική του άποψη στη δική του ιστοσελίδα.